Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην έκθεση που διοργανώνει ο φορέας μας Πηξίδα ΑΜΚΕ σε συνεργασία με τον φωτογράφο Κώστα Μαρκεσίνη. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης και συλλογικής προσπάθειας και ειδικά θα ήθελα να σταθώ στη συμμετοχή των ενίκων και των δύο μονάδων μας, του Οικοτροφείου Θαράπαυση και του Προστατευόμενου Διαμερίσματος. Μέσα από αυτή την έκθεση θα θέλαμε να δείξουμε την εξέλιξη και την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που έχουν βιώσει πολλές δυσκολίες τόσο από την ασθένειά τους αλλά και από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Με μέσο λοιπόν την τέχνη επιδιώκουμε να αναδείξουμε και να γεφυρώσουμε το κενό μεταξύ της ψυχικής νόσου και της έλλειψης γνώσης που υπάρχει για αυτήν την κοινωνία. Τελικά δεν υπάρχουν και πολλές διαφορές μεταξύ μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οικαστικό Βαγγέλη Παπά για την απόψινή ομιλία «Η ψυχική νόσο στην τέχνη» και να τον καλέσω στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέλευσή σας και πάνω απ' όλα ευχαριστώ και τον φωτογράφο, τον Κώστα τον Μαρκεσίνη για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι μου δίνει την ευκαιρία ως εικαστικός που είμαι, τον θεωρώ συνάδελφό μου, τον θεωρώ πλέον με το βάπτισμα του πυρός που πήρε έναν ιδιαίτερα σημαντικό καλλιτέχνη. Μου δίνει λοιπόν την ευκαιρία ανάμεσα σε αυτά τα υπέροχα έργα τα οποία έχει πλέον φέρει μπροστά από το βλέμμα σας να σας κάνω μια αναφορά στην ψυχική νόσο μέσα στην τέχνη και πώς αυτό το πράγμα λαμβάνει χώρα. Θέλω να σας πω ότι θα χωρίσω αυτή μου την διάλεξη, όσοι ενδιαφέρεστε να κάτσετε έχει καρέκλες εδώ, θα χωρίσω αυτή μου τη διάλεξη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι ομολογουμένως δεν έπασχαν από κάποια ψυχική νόσο, είδανε την ψυχασθένεια μέσα στην κοινωνία όπου ζούσαν. Και στο δεύτερο μέρος θα αναλύσουμε και θα δούμε τους καλλιτέχνες οι οποίοι είδανε την ψυχική τους ασθένεια μέσα από τα ίδια τους τα έργα. Οι ίδιοι ως ψυχασθενείς, αποδεδειγμένα. Σε πολύ γενικές γραμμές να σας πω ότι η τέχνη είναι γενικά απαλλαγμένη από οποιαδήποτε κοινωνική σύμβαση. Δηλαδή είναι γενικά απαλλαγμένη από κουτάκια, μέσα στα οποία λίγο ή πολύ πέφτουμε μέσα οι ίδιοι. Δεν έχει δηλαδή τον τρόπο να σκέφτεται με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς. Δεν μπορεί να κριτικάρει, δεν είναι στη φύση της να κριτικάρει τόσο εύκολα. Έτσι όπως γλιστράμε εμείς εύκολα και κριτικάρουμε κάποιον συνάνθρωπό μας. Αντιμετώπισε λοιπόν την ψυχική ασθένεια ως ένα αποδεκτό κομμάτι της κοινωνίας και της ανθρώπινης ύπαρξης και αναγνώρισε ότι πολλές φορές αυτό το κομμάτι ενίσχυε και τη δημιουργικότητα του καλλιτέχνη. Εξάλλου, συγγνώμη, η πορεία προς τη δημιουργία συνήθως είναι ένα ταξίδι χωρίς λογική. Και αυτό μη σας κάνει εντύπωση, γιατί αυτό το οποίο πολλές φορές σε αρκετούς καλλιτέχνες συμβαίνει και λαμβάνει χώρα, είναι η δημιουργία με οδηγό το ασυνείδητο. Η λογική πολλές φορές γίνεται το όχημα, είναι οι ρόδες για να μπορέσει αυτή η πραγματικότητα που αναδύεται από τα βάθη της ψυχής του καλλιτέχνη, εκείνα τα ασυνείδητα βάθη με τα οποία αποκτάει επαφή και ο ίδιος μόνο όταν αντικρίσει το ίδιο του το έργο, πολλές φορές τολμώ να πω, έρχεται η λογική να το υποστηρίξει αυτό και να το βάλει μπροστά, να εκδηλωθεί δηλαδή μέσα από τις τεχνικές δεξιότητες του καλλιτέχνη, που αυτό είναι σαφώς ένα λογικό κομμάτι της δημιουργικότητας. Αυτό το γεγονός δηλαδή ότι η τέχνη δεν είναι μόνο λογική, αλλά είναι και ασυνείδητο, το είχαν καταλάβει αρκετά νωρίς οι Έλληνες, οι φιλόσοφοι. Και ο Πλάτωνας
είχε δηλώσει αυτό που βλέπετε εκεί, ότι η τρέλα είναι δώρο των θεών. Προσέξτε λίγο. Αλλά η ποιητική έκσταση είναι η μόνη πηγή της θείας αλήθειας. Δηλαδή ο Πλάτωνας είχε ήδη αντιληφθεί ότι για να μπορέσει να υπάρξει δημιουργικότητα χρειάζεται και έκσταση. Η λέξη όμως έκσταση σηματοδοτεί μια έξοδο του ανθρώπου από το είναι του, το συνειδητό του είναι. Για ακούστε λίγο τι όμορφη είναι αυτή η ελληνική λέξη. Υπάρχει το εκ και στάση. Υπάρχει δηλαδή αυτή η αποστασιοποίηση προσωρινά. Από πού? Από το συνειδητό μου, ούτως ώστε να βρεθώ, να δρασκελίσω δηλαδή αυτό το απίθμενο κενό, την άβυσσο, για να σταθώ μετέωρος ίσως, επίσης τολμώ να πω, σε έναν κόσμο που θα καταλάβετε αργότερα από τα έργα που θα δούμε, αρκετά ασυνείδητο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι καλό θα είναι να δούμε το πρώτο μέρος με τους καλλιτέχνες οι οποίοι δεν είχαν, αποδεδειγμένα δηλαδή, δεν είχαν κάποια ψυχική ασθένεια. Κι όμως, οι καλλιτέχνες αυτοί είχαν το θάρρος να αντιμετωπίσουν την ψυχική νόσο μέσα από τα έργα τους, να την παρατηρήσουν, να την αιτιολογήσουν. Και το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να κάνω σήμερα είναι να ξεκινήσουμε αυτό μας το ταξίδι από αυτούς τους καλλιτέχνες μέσα από την θρησκευτική θεώρηση της ψυχικής ασθένειας. Αγαπητοί μου, αυτό που βλέπετε είναι ένα έργο του Βιτόρε Καρπάτσιο. Ονομάζεται «Ίαση ενός δαιμονισμένου άνδρα στο Ριάλτο». Όσοι έχετε επισκεφτεί την Βενετία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό το συγκεκριμένο μέρος, το Ριάλτο. Τη βλέπετε τη γέφυρα, θαρώ, εδώ πέρα. Εδώ. Αυτό που έχετε μπροστά σας είναι μια απεικόνιση της καθημερινής ζωής στην Βενετία, όπου οι άνθρωποι κάνουν τις δουλειές τους, τις εμπορικές τους δουλειές. Βλέπετε εδώ πέρα ότι πάνε και έρχονται με τα κλασικά μέσα στη Βενετία, κινούνται, απασχολούνται και γενικά μας παρουσιάζει και το τοπίο της συγκεκριμένης πόλης, μια συγκεκριμένη ώρα όπου εντελώς ξαφνικά και απροειδοποίητα ένας δαιμονισμένος, ένας τρελός, γιατί και ο συγκεκριμένος πίνακας ονομάζεται αλλιώς η ίαση του τρελού, αλλά την εποχή εκείνη οποιοδήποτε ήταν τρελός θεωρούνταν αυτόματα δαιμονισμένος, ξαφνικά αυτός εδώ πέρα που βλέπετε ο κύριος, ο εντός εισαγωγικών δαιμονισμένος, βρίσκεται μπροστά σε έναν ιερέα. Ο ιερέας αυτός σηκώνει το χέρι του και τον αγκαλιάζει, τον ακουμπά σπλαχνικά, στοργικά στον νόμο και γίνεται το θαύμα. Ξαφνικά γίνεται καλά. Και έτσι όλο το πλήθος αναφωνεί ότι εδώ έχουμε ένα θαύμα. Κάπως έτσι ο Καρπάτσιο θέλει να μας περιγράψει τις αντιλήψεις για τη διάγνωση και την ίαση της ασθένειας της ψυχικής νόσου, δηλαδή, στο Μεσαίωνα. Το άλγος του ασθενή δεν άπτεται της ιατρικής στην εποχή αυτή ή της ψυχολογίας ή της ψυχιατρικής, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι επιστήμες, αλλά αποτελεί μια θρησκευτική εμπειρία, η οποία αυτή η εμπειρία έχει να κάνει με τη σύγκρουση με τον δαίμονα που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο αυτό. Τον έχει δηλαδή καταλάβει ο δαίμονας. Προσέξτε με λίγο να καταλάβετε και κάτι επιπλέον πάρα πολύ ιδιαίτερο. Όταν ο δαίμονας καταλάμβανε τους ανθρώπους αυτούς, τότε οι άνθρωποι αυτοί είχαν μία συμπεριφορά που ήταν μη λογική. Ήταν μια παράλογη, είχαν μια παράλογη συμπεριφορά. Ήταν έξω από το πλαίσιο των κοινωνικών συμβάσεων. Όλοι μας εδώ πέρα έχουμε αποφασίσει μέσα στο πλαίσιο κάποιων κοινωνικών συμβάσεων. Δηλαδή, μια κοινωνική σύμβαση που έχουμε αυτή την ώρα είναι ότι εσείς κάθεστε ήρεμοι, σιωπηλοί στις καρέκλες σας και ακούτε εμένα. Εγώ από την άλλη ξέρω μέσα από τα πλαίσια των κοινωνικών συμβάσεων ότι
πρέπει να τα πω καλά, να σας πείσω και να καταφέρω τα βλέμματά σας να τα συγκεντρώσω σε μένα ή επάνω στα συγκεκριμένα έργα. Αν τώρα κάποιος από εσάς σηκωθεί όρθιος και αρχίζει και χορεύει πάνω σε μία καρέκλα, αυτός ο άνθρωπος αυτόματα σπάει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο. Το κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο έχουμε αποφασίσει όχι μόνο σε αυτό, αλλά σε άπειρα πράγματα. Από το χαιρετισμό που θα έχουμε μεταξύ μας έως τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε σε έναν άνθρωπο όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Και εδώ ήρθαμε στο σημείο που πονάει. Όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα. Γιατί οι άλλες οι κοινωνικές συμβάσεις που σας προανέφερα είναι γλυκές, εύκολες και και κάτι για το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε. Όταν όμως ο άλλος εκφράσει πρόβλημα και μάλιστα ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει να κάνει απλά με την μεταξύ μας σχέση, η συμπεριφορά του άπτεται ενός ουσιαστικά μεγάλου ρήγματος με τα κοινωνικά συμβόλαια που έχουμε συναποφασίσει και συνυπογράψει όλοι μας, τότε γίνεται δακτυλοδεικτούμενος. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι όλη η κοινωνία της Βενετίας στέκει και κοιτάει όλοι αυτό το γεγονός που συμβαίνει εδώ πέρα. Δηλαδή τον τρελό, τον δαιμονισμένο, γιατί ο τρελός άμεσα την εποχή εκείνη είχε και την υποψία ή την βεβαιότητα του δαιμονισμένου. Ο δε ιερέας παίζει ένα καταλυτικότατο ρόλο σε αυτή τη δουλειά. Ανέκαθεν να ξέρετε, οι ιερείς κάναν το εξής πράγμα. Όταν λέμε ιερείς, τι εννοούμε? Θα πάρουμε τώρα τους ιερείς από τις πρωτόγονες εκφράσεις της θρησκείας, οποιασδήποτε θρησκείας, η οποία η θρησκεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ορμέμφυτο του ανθρώπου, μια άμεση ανάγκη του ανθρώπου να αναζητήσει μια ασφάλεια. Οπότε εκεί πάνω στο πλαίσιο της ασφάλειας εμφανίζεται ο ιερέας, δηλαδή ο μεσολαβητής. Ο μεσολαβητής από αρχαιοτάτων ετών έμπαινε ανάμεσα στον πιστό και στον Θεό, στην οποιαδήποτε θεότητα εννοώ. Και αναλάμβανε όλες τις περιπτώσεις της συμπεριφοράς. Αναλάμβανε δηλαδή την περίπτωση εκείνη όπου ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα με την κοινωνία του, επενέβαινε. Ένα πρόβλημα με τον Θεό, επενέβαινε. Ένα πρόβλημα με τον εαυτό του, επενέβαινε. Και γι' αυτό άρχισαν να δημιουργούνται σιγά σιγά στις θρησκείες και οι κανόνες. Οι κανόνες. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι επειδή στις θρησκείες άρχισαν να εμφανίζονται έντονα και αποκλειστικά οι κανόνες, έρχεται μετά από χιλιάδες χρόνια κάποιος ονόματι Ιησούς και τι κάνει? Σπάει τους κανόνες. Και αυτός ουσιαστικά δημιουργεί ένα ρήγμα και πάλι μεταξύ των κοινωνικών συμβολέων των ανθρώπων. Προσέξτε με λίγο τώρα. Ο ιερέας εδώ πέρα ανέλαβε αυτόματα το ρόλο του ιατρού. Και έτσι, με το στοργικό του χάδι, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ο συγκεκριμένος τρελός ή δαιμονισμένος αυτόματα γίνεται καλά. Θεωρώ όμως, αγαπητοί μου, ότι δεν θα υπήρξε καλύτερο έργο για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την απεικόνιση των εσωτερικών λογισμών, ακόμα και όταν αυτοί φτάνουν στα όρια της τρέλας, από τούτο εδώ που είναι ο Ιερώνυμος Μπός και το τρίπτυχο του Αγίου Αντωνίου. Το συγκεκριμένο έργο που βλέπετε είναι ένα αριστούργημα, προσέξτε, της αναγεννησιακής τέχνης. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διακόψω για να πω στους κυρίους, στις κυρίες και στους κυρίους που κάθονται ότι υπάρχουν αρκετές θέσεις. Εδώ να περάσουν. Μην φοβάστε, ελάτε. Εμένα δεν με χαλάτε. Το κοινωνικό συμβόλαιό μου τα καλύπτει αυτά, ελάτε. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Ο Ιερώνυμος Μπός λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο πιανής εποχής, της αναγέννησης. Σπάει το πλαίσιο της αναγέννησης εντελώς, το καταρρύπτει και αρχίζει και δημιουργεί έργα τα οποία έχουν να κάνουν με αρκετούς αιώνες αργότερα, θεωρώντας μάλιστα ότι ο Ιερώνυμος Μπός, αν και ζει στο 15ο αιώνα περίπου, είναι ο προάγγελος των σουρεαλιστών, οι οποίοι πότε έδρασαν? Τον 20ο αιώνα.
Για κοιτάξτε λοιπόν γιατί θεωρούμε αυτόν τον καλλιτέχνη εκπληκτικό και γιατί πληρεί τις προϋποθέσεις της σημερινής μας συνάντησης. Δηλαδή, πώς μπορούμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο να τον εκτιμήσουμε με βάση το θέμα μας, την ψυχική νόσο. Εδώ, στο τρίπτυχο αυτό, βλέπουμε τις περιπέτειες του μεγάλου ερημίτη, του μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος παράτησε τα πάντα και πήγε στην έρημο και εκεί πέρα προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον εσωτερικό του κόσμο. Και ξαφνικά, μέσα σε αυτήν την εσωτερική του πάλη για κάθαρση και για αυτό ολοκλήρωση, αρχίζει και βλέπει οράματα. Νομίζω, αγαπητοί μου, ότι θα σας το εξηγήσω κομμάτι-κομμάτι το συγκεκριμένο έργο, λίγο μπορεί να μπερδεύεστε από το πλήθος. Θέλω λίγο να σας εστιάσω σε αυτήν εδώ τη φιγούρα. Αυτός είναι ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος μας κοιτάει και θα το δούμε αργότερα, αλλά θέλω λίγο πρώτα να σας πάω στο αριστερό κομμάτι, στο αριστερό ταμπλό. Εδώ δηλαδή, το απομόνωσα. Εδώ, αγαπητοί μου, βλέπετε ότι αναπαριστάται η πτώση, η άνοδος του Αγίου Αντωνίου στους ουρανούς από τους δαίμονες, οι οποίοι τον πήραν για να τον πειράξουν και του κάνανε μια απίθανη αεροπορική πτήση, και μετά συνέβη η πτώση του, όπου εδώ τον κρατούνε πάνω σε αυτή τη γέφυρα που βλέπετε δύο άνθρωποι. Ο Μέγας Αντώνιος είναι αυτός εδώ σκυφτός. Τούτος ο κύριος που βλέπετε εδώ πέρα με το κόκκινο, λένε ότι είναι ο ίδιος ο Ιερώνυμος Μπός, ο ζωγράφος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω λίγο να παρατηρήσετε είναι τούτο εδώ το κομμάτι. Τι βλέπετε εδώ? Εδώ βλέπετε ένα λόφο. Αμδέ που είναι λόφος? Κάτω από το συγκεκριμένο λόφο αρχίζει και παρουσιάζεται μια παρέστηση. Αρχίζει και παρουσιάζεται ένα όραμα του ιδίου του πρωταγωνιστή του Μεγάλου Αντωνίου, το οποίο ο Μπός μας το δείχνει, δηλαδή μας βάζει μέσα στο βλέμμα του. Και τι βλέπετε εδώ πέρα? Ο λόφος αυτός σχηματίζει ουσιαστικά την, ας την πούμε, την πλαγιά ενός λόφου. Μάλιστα εδώ το χορτάρι το είναι σαν να είναι πάνω στην πλάτη του. Στέκεται στα τέσσερα αυτός ο άνθρωπος και έχει στήσει τα πισινά του κατά εμάς. Μάλιστα στα πισινά του υπάρχει μια μεγάλη τρύπα, είναι μια είσοδος. Αυτό, ξέρετε, είναι ένας λογισμός περί του σοδομισμού. Και μάλιστα ένας τόσο φρικτός πειρασμός για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ώστε να φανερώνεται και να αντανακλάται παντού. Ένας πειρασμός μέσα στην έρημο, ο οποίος ξαφνικά σαρκώνεται μέσα από τον λόφο, μέσα από μια τρύπα, ξέρετε, κάπου σε ένα σημείο του λόφου, από κάποιο κύλωμα του λόφου, και ξαφνικά γίνεται τόσο επιδεικτικός και τόσο συγκλονιστικά δυναμικός, ώστε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος παλεύει μέσα στην έρημο και προφανώς θέλει αυτό το συγκεκριμένο αμάρτημα να το αποθήσει, το βλέπει μπροστά του. Παρατηρήστε όμως, σας παρακαλώ, λίγο τις πτήσεις εδώ. Και για να σας βοηθήσω, οι πτήσεις αυτές θα σας τις κάνω ένα zoom, να τις δείτε λίγο πιο κοντά. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, τι συγκλονιστικό πράγμα γίνεται. Ο Μπός, ενώ ζει το 15ο αιώνα, κάνει καταπληκτικά πράγματα, δηλαδή δημιουργεί υβριδικά όντα μέσα από τη φαντασία του, τα οποία ξεπερνάνε όχι μόνο τη φαντασία της δικής του εποχής, αλλά και της δικής μας εποχής. Ακόμα και αν έχουμε δει πολύ Hollywood και έχουμε δει πολλά ειδικά οπτικά εφέ. Εδώ οι δαίμονες, οι οποίοι έχουν πάρει, κοιτάξτε, σχήματα ψαριών. Έχουν καβαλήσει εδώ ο δαίμονας ένα ψάρι, ένα άλλο ψάρι. Αυτό εδώ τι είναι? Ένα περίεργο υβριδικό. Μάλιστα, εδώ αυτά τα ψάρια, τα περίεργα, κρατάνε εδώ τα πανιά, τα οπίστια ενός δαίμονα. Εδώ κάποιοι άλλοι, από τον πισινό του βγάζει καπνούς. Εδώ άλλος δαίμονας, κοιτάξτε πώς κοιτάει τον Μεγαντώνη, ο οποίος έχει ενώσει τις παλάμες του και παρακαλάει το Θεό να τον γλιτώσει από αυτό το μαρτύριο που ζει. Ο βασανισμός του είναι η απότομη πτήση η οποία συμβαίνει και τρομάζει. Αλλά ο Μέγας Αντώνιος αψηφά τους βασανιστές του. Και ένα σημείο κάτω στο συγκεκριμένο αριστερό ταμπλό είναι αυτό εδώ, αν θυμάστε, είναι η γέφυρα. Αυτή εδώ πέρα είναι η γέφυρα που εδώ πάνω καθότανε
Κατάκοπος, ο Μέγας Αντώνιος που τον κουβαλούσε, μάλλον ο Μπός που είδαμε, θυμάστε. Και εδώ βλέπουμε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Κοιτάξτε λίγο, βλέπουμε ένα πουλί το οποίο φοράει ένα χωνί μεταλλικό, φοράει παγοπέδιλα, η λίμνη από κάτω είναι παγωμένη, κάνει τη βόλτα του, έρχεται, είναι ταχυδρόμος και φέρνει ένα άσεμνο γράμμα. Κάτω από τη γέφυρα υπάρχει μία δαιμονική παρέα. Προσέξτε όμως, μέσα σε αυτή τη δαιμονική παρέα, εδώ είναι κάτι περίεργοι δαίμονες που έχουν πάρει σχήματα ζώων, είναι και ένας μοναχός, ο οποίος έχει βρει την πιο κατάλληλη συντροφιά με τους δαίμονες και τους διαβάζει με χαρά ένα συγχωροχάρτη. Και οι δαίμονες συνενούν από δίπλα και του λένε μπράβο. Κοιτάξτε να δείτε, ο Μπός, με αυτό εδώ πέρα που σας δείχνει, και τι είναι όλο αυτό, μια λεπτομέρεια, θυμάστε όλο το ρετάμπλ που είδατε, έτσι, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Ο Μπός εδώ θέλει να μας εξηγήσει και να μας κάνει μια ανοίξη για τον πλουτισμό της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία εξαγόραζε τις αμαρτίες των πιστών της. Και στην ουσία αυτή η διαδικασία είναι ένας από τους τρόπους που μπορεί να οδηγήσει στην ψυχοπάθεια. Γιατί? Διότι η ενοχικότητα, η παπική ενοχικότητα, ήταν ουσιαστικά ο λόγος για να κυλιδώνεται οτιδήποτε φυσικό, οτιδήποτε αθώο και οτιδήποτε αναγκαίο για τον άνθρωπο. Ο Πάπας και όλη η δομή της Καθολικής Εκκλησίας δημιούργησαν τεράστια ψυχολογικά προβλήματα στην Ευρώπη. Τεράστια ψυχολογικά φορτία, διότι ανέλαβαν τον άνθρωπο και καταρχάς τον θεώρησαν αμαρτωλό. Εσύ καταρχάς είσαι χώμα, είσαι τελειωμένος και κοίτα να δεις πώς θα σωθείς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό για το καλημέρα σε έναν άνθρωπο είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έχει φτερά να πετάξει. Το δεύτερο είναι ότι ο καθολικισμός έκλεψε ένα κλειδάκι, ένα κλειδί από τους ανθρώπους. Ο Πάπας, δηλαδή όταν λέω Πάπας εννοώ ο παπισμός, η νοοτροπία αυτή, έκλεψε ένα κλειδί, το κλειδί της σεξουαλικότητας. Τους το πήρε από το και τους το κρύψε. Και έτσι δεν είχαν να ανοίξουν την πόρτα που είναι η κυριότερη, μία από τις πιο σημαντικές, αν θέλετε, στιγμές ή εκφράσεις της προσωπικότητας των ανθρώπων. Οπότε άμεσα όλοι αυτοί είναι πιο χειραγωγήσιμοι. Και τα συγχωροχάρτια έρχονται με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσουν αυτή τη λογική. Πάμε λίγο στο κεντρικό ταμπλό. Πάμε να δούμε κάτι καταπληκτικό εδώ πέρα. Εδώ, αγαπητοί μου, και θα σας εξηγήσω τι βλέπετε, έχουμε βέβυλες παροδίες, προσέξτε τι λέω, βέβυλες παροδίες των δαιμόνων, οι οποίες προκαλούν διαρκώς τον κεντρικό ήρωα. Πάμε λίγο να το δούμε. Εδώ βλέπετε ένα μισογκρεμισμένο εκκλησάκι. Από την ανοιχτή πόρτα φαίνεται η Αγία Τράπεζα και ο εσταυρωμένος που είναι από πίσω της. Ο Μέγας Αντώνιος κάθεται εδώ, τον βλέπετε. Τι κάνει ο Μέγας Αντώνιος? Στέκει στο κέντρο της σύνθεσης και μας κοιτά. Είναι τόσο καταβεβλημένος από τον εσωτερικό του κόσμο και είναι πραγματικά σαν να βλέπουμε έναν άνθρωπο στα όρια της ψυχικής του κατάρρευσης. Νιώθετε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει μια κρίση, μάλλον να το παλιώσει, το φαντάζεστε, έναν άνθρωπο που έχει περάσει μια κρίση, πώς θα σας κοίταγε? Ακριβώς αυτήν την εικόνα μας δείχνει ο Μπός και μάλιστα ο Μέγας Αντώνιος μας κοιτάει καταβεβλημένος, κουρασμένος, αδύναμος, έχει στραφεί προς τον εσταυρωμένο και μας ευλογεί. Αλλά δίπλα του τι γίνεται? Ακούσατε. Εδώ δίπλα οι δαίμονες έχουν στήσει ένα τραπέζι και κάνουν μία παροδία της Θείας Λειτουργίας. Άμα τους δείτε αυτούς εδώ πέρα τους δαίμονες έναν προς έναν, μάλιστα ο ένας φοράει μήτρα δεσποτική, τα ρούχα, τα άμφια των ιερέων, μάλιστα. Από αυτήν εδώ την πλευρά μια δεύτερη ομάδα έρχεται, η οποία φοράει ξύλα, κορμούς, για να τον τρομάξουνε,
Και μάλιστα αυτή εκφράζει έντονα την ανθρώπινη βία που έρχεται ουσιαστικά να τον κατανικήσει. Μια άλλη ομάδα εδώ πέρα που βλέπετε, σας τη δείχνω, είναι η ομάδα αυτή η οποία τι κάνει, παροδεί τη φυγή στην Αίγυπτο και τους τρεις μάγους. Μάλιστα, η Παναγία εδώ πέρα είναι μία γυναίκα σαν ένα ζώο που δεν έχει βγει μέσα από, από ένα σαν κάλυμα που έχει, από ένα κουκούλι κατά κάποιο τρόπο. Και στο σημείο εδώ υπάρχει μια κόκκινη κολοκύθα που πετάγονται διάφοροι δαίμονες. Ένας μάλιστα έχει τη μορφή ελέφαντα, κρατάει μία λύρα για να διακομωδήσει τους αγγέλους με τις λύρες, έτσι όπως εικονίζονταν, δηλαδή τα αγγελικά τάγματα. Και στη λίμνη εδώ βλέπετε πλεούμενα με τη μορφή διάφορων υβριδικών τεράτων. Μάλιστα εδώ αν το παρατηρήσετε καλά, υπάρχει μέσα σε ένα τέτοιο κτίνος ένας άνθρωπος φυλακισμένος, ο οποίος κρατάει ένα χαρτί, βγάζει και το χέρι του εδώ πέρα και έχει και κάτι γυαλάκια, φοράει και κάτι γυαλάκια και είναι σαν ένας, τι είναι ένας άνθρωπος με γυαλάκια την εποχή εκείνη, ένας γραμματιζούμενος, ο οποίος τι υπονοεί εδώ πέρα όμως, ότι όλοι αυτοί οι γραμματιζούμενοι είχαν ουσιαστικά εμπλακεί μέσα σε ένα σύστημα σκέψεων το οποίο τους αποθούσε από την καθαρή πίστη και από το καθαρό βλέμμα. Εδώ αγαπητοί μου, τελικά, με όλες αυτές τις παροδίες που βλέπετε, έχουμε ένα βαθύτερο συμβολισμό του Μπος, ο οποίος βασίζεται στην αμφιβολία για το βαθύτερο πυρήνα της πίστης μας και δημιουργείται άμεσα μία ανασφάλεια για τις πιο κυρίαρχες πεπιθήσεις μας. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε ένα λογισμό, παύλα πειρασμό, που μπορεί να είχε ο Αντώνιος μέσα στην έρημο, κυρίαρχο στοιχείο είναι σε τι πιστεύεις. Αυτό λίγο πολύ, η αμφιβολία μας ταράζει όλους μας ή μας φέρνει σε ένα νέο και διαφορετικό προβληματισμό κατά διαστήματα. Κάποιοι που δεν θέλουν να παραδεχτούν αυτόν τον προβληματισμό μέσα τους, κάποιοι οποίοι δεν θέλουν να βάλουν τον εαυτό τους σε έναν διάλογο με αυτές τους τις σκέψεις, τι συμβαίνει τότε? Συμβαίνει ο φανατισμός. Γεννιέται ο φανατισμός. Θεωρεί ότι κανένας δεν μπορεί να μου κλονίσει την πεποίθησή μου και θα στηριχθώ επάνω της και θα υποχρεώσω εν μέρη και πολλούς από εσάς να πιστέψετε σε αυτό που πιστεύω εγώ. Μέσα από αυτό το κλίμα και μέσα από αυτό το πρίσμα δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση από το να βιώνει μια ψυχή αυτό τον κλονισμό των πεπιθήσεών της. Ή αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, τον επαναπροσδιορισμό των πεπιθήσεων. Γιατί υπάρχουν πεπιθήσεις μέσα μας, οι οποίες φωλιάζουν σε ένα συνειδητό και σε ένα ίσως και πιο ασυνείδητο επίπεδο. Αυτές που είναι και στο πιο ασυνείδητο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι διαχειρίσιμες, δεν μπορούμε εύκολα να παίξουμε μαζί τους, να τις διαχειριστούμε. Και έχουν έναν πραγματικό ρόλο, ο οποίος βγαίνει στη συμπεριφορά μας. Για να πάμε λίγο να δούμε έναν καλλιτέχνη, έναν Ισπανό τώρα καλλιτέχνη, όπως είναι ο Γκόγια. Ισπανός, ο Γκόγια, έζησε εκεί γύρω στο 18ο αιώνα και φτιάχνει στα 1799 ένα καταγγελτικό βιβλίο με χαρακτικά του, το οποίο το ονόμασε Καπρίτσια. Στα Καπρίτσια δεσπόζουσα εικόνα είναι τούτη εδώ. Πώς λέγεται ο τίτλος? Η έλλειψη λογικής γεννάει τέρατα. Μάλιστα. Θέλετε να σας πω όμως και τη συνέχεια, η οποία υπάρχει μέσα στα Καπρίτσια. Συνεχίζει ο Γκόγια και λέει, αλλά είναι και η μήτρα των τεχνών που γεννά τα θαύματά τους. Για να το πάρουμε όλο μαζί από την αρχή. Λέει, η φαντασία όταν εγκαταλείπεται από τη λογική δημιουργεί απίθανα τέρατα. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι μια καταγγελία στην εποχή του, μια καταγγελία γενικά στον άνθρωπο όλων των αιώνων, ο οποίος τι κάνει κατά διαστήματα,
όπως τι έκανε ο άνθρωπος της εποχής του, παράτησε το διαφωτισμό. Το διαφωτισμό. Τον καταπάτησε το διαφωτισμό και γίνανε εγκλήματα. Ωστόσο όμως, λέει ότι είναι και η μητέρα πια. Η φαντασία που χωρίζεται από τη λογική είναι και η μητέρα των τεχνών που γεννά τα θαύματά τους. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ έχουμε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος τον βλέπετε εδώ πέρα, κάθεται στο εργαστήριό του, στο γραφείο του, και γύρω του αρχίζουν και βγαίνουν θαρρείς μέσα από το μυαλό του, νυχτερίδες, κουκουβάγες, η γάτα, κοιτάξτε, μια τεράστια γάτα εδώ πέρα, τα οποία είναι πλάσματα μέσα από το ασυνείδητο και τείνουν να τον εξουσιάσουν πολύ περισσότερο από ότι εκείνος ήταν δυνατό να διαχειριστεί κατά τη γέννηση και τη στοιχειοθέτηση του έργου του. Ο Γκόγια όμως θα μας δημιουργήσει κι άλλο ένα έργο. Ας πούμε το διάσημο φρενοκομείο. Το οποίο φρενοκομείο το επισκέφτηκε ο Γκόγια, μπήκε μέσα, ζήτησε την άδεια των ειδικών και είδε αυτή την εικόνα την οποία και τη ζωγράφησε. Δηλαδή, έχουμε αυτούς που ονομάζουμε ψυχασθενείς, τρελούς, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε χώρους απαράδεκτους, παρατημένοι, αφημένοι, ο καθένας όμως στην κοσμάρα του, όπως θα το λέγαμε λαϊκά, ο καθένας στην τρέλα του, ο καθένας όμως ήταν με την πάθησή του. Και μπορώ να πω ότι εκεί ο Γκόγια σκέφτηκε το εξής περίεργο, ότι εδώ πλέον έχουν πάψει να τηρούνται τα προσχήματα. Έξω από την πόρτα του φρενοκομείου υπάρχουν όλα τα προσχήματα, τα κοινωνικά συμβόλαια που λέγαμε πριν. Εδώ μέσα δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό συμβόλαιο. Εδώ μέσα ακόμα και οι κάτοικοι του συγκεκριμένου, οι τρόφιμοι του συγκεκριμένου φρενοκομείου, ο ένας με τον άλλον δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Και κατά κάποιο περίεργο τρόπο ο Γκόγια, ο οποίος μάλιστα ήταν μια πανέξυπνη μορφή της εποχής του, διότι κοιτούσε με κριτικό μάτι την κοινωνία. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ο Γκόγια έφτασε στο σημείο να δει αυτούς τους ανθρώπους σαν μια απεικόνιση της έξω κοινωνίας, με την αφορμή της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Σαν δηλαδή να τραβάει το πέπλο και να αποκαλύπτει στοιχεία κρυμμένα των ανθρώπων που δεν λογίζονται για ψυχασθενείς, αλλά που ουσιαστικά φωλιάζουν μέσα στην ψυχή τους. Μια αλληγορία δηλαδή. Ξέρετε ότι ο Γκόγια ήταν ο βασιλικός ζωγράφος του Ισπανού βασιλιά και είχε και το θάρρος να δείξει όλη του την ασχήμια. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος του ζωγράφησε με τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί η πραγματική του ασχήμια και αυτοί να μην του πούν κουβέντα και να χειροκροτήσουν μπροστά στην απογύμνωση αυτού του δήθεν που περίμεναν να δουν στην εικόνα τους. Αγαπητοί μου, υπάρχει ένας ακόμα ζωγράφος, ο William Hogarth, ο οποίος θα μας δείξει ένα φρενοκομείο, ένα νοσοκομείο, το οποίο αυτό νοσοκομείο ήταν στο Bedlam, στο Λονδίνο. Είναι το νοσοκομείο Bedlam στο Λονδίνο. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, για παρατηρήστε λίγο να δείτε τι σημαίνει να παρατηρεί ο καλλιτέχνης τον κόσμο και να το κάνει και με εύστοχο τρόπο. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Εδώ βλέπουμε τους ψυχασθενείς. Μάλιστα εδώ βλέπετε έναν εδώ που έχει ντυθεί, φωνάζει, χτυπιέται. Εδώ κοιτάξτε αυτή τη φιγούρα, η οποία είναι στο ημίφος. Τι δραματική φυσιογνωμία είναι αυτή. Ο άλλος εδώ ξυρισμένος, είναι κάτω στα πατώματα, δεμένος, έτσι. Και η εικόνα είναι... Γιατί το βλέπουμε αυτό? Γιατί δύο κυρίες της καλής κοινωνίας αποφάσισαν να επισκεφτούν το νοσοκομείο για να περάσει η ώρα τους και να τους χαρούν και να τους βλέπουν. Να τις οι δύο κυρίες. Εδώ, μάλιστα ο ζωγράφος τους έχει φωτίσει ιδιαίτερα. Βλέπετε εδώ πόσο σκοτεινή είναι όλοι οι άλλοι. Εδώ έχει ρίξει ένα φως. Πού έχει ρίξει φως? Εδώ, για να δούμε σε πρώτο πλάνο τον ασθενή. Και το δεύτερο πλάνο, σας έδειξα ένα τρέιλερ από το επόμενο έργο. Κάτι πάτησα λάθος. Λοιπόν, μπράβο, τώρα θα γυρίσουμε πίσω.
Και εδώ, στο βάθος, βλέπετε τις δύο κυρίες. Κοιτάξτε λίγο το ύφος τους. Κοιτάξτε, αυτές είναι μια χαρά. Δεν είναι τρόφιμοι του νοσοκομείου. Δεν έχουν δηλώσει ψυχασθένεια. Οι συγκεκριμένες κυρίες κάθονται και γελάν. Είναι χαρούμενες, κρατάνε τις βεντάλιες τους, χιχυρίζουν. Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα ο Χόγκαρθ? Το έκανε για να μας δείξει ότι τα όρια μεταξύ της λογικής και της παράνοιας δεν είναι καθόλου ευδιάκριτα και ούτε αυστηρώς καθορισμένα. Δηλαδή αυτό που εσείς νομίζετε ότι βλέπετε ως τρόφιμο του νοσοκομείου, του Bedlam, ξαφνικά μπορεί άθελά σας να θεωρήσετε και αυτές ότι είναι τρόφιμοι. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους ασθενείς την κάνει και εκείνη, τις κάνει μάλλον και εκείνες, να έχουν ένα αντίστοιχο πρόβλημα κατανόησης ή συμπάθειας απέναντι στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και νομίζω το έργο του Τεοντόρ Ζερικό, του Γάλλου ρομαντιστή που σας έδειξα άθελά μου πριν από ένα λεπτό, το βλέπετε μπροστά σας. Τι έχει κάνει αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, ο Τεοντόρ Ζερικό? Έκανε το εξής. Πήγε και βρήκε ένα φίλο του γιατρό. Και εδώ, εδώ πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον καλλιτέχνη αυτής της έκθεσης, γιατί κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνει αυτό που έχει κάνει ο Ζερικό. Το κάνει σε μια σύγχρονη εκδοχή. Ο Ζερικό λοιπόν πήγε σε ένα φίλο του γιατρό, τον Έτιε Ζαν Ζορζέ, ο οποίος ήταν, είχε ψυχασθενείς πολλούς, προσπαθούσε να τους κουράρει και του ζήτησε 10 ασθενείς του να ποζάρουν με το πρόβλημά τους. Ό,τι δηλαδή περίπου βλέπετε γύρω σας. Και έτσι ποζάραν 10 ασθενείς, τα 5 έργα τα έχουμε χάσει, αν και μιλάμε τώρα για πολύ πρόσφατα, έτσι, δεν μιλάμε για το 19ο αιώνα είναι ο Ζερικό. Και εδώ σας δείχνω την γυναίκα που είναι θυσμένη στον τζόγο. Κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αποδώσει το συγκεκριμένο βλέμμα. Κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο μας έδωσε όλη τη θωριά της συγκεκριμένης κυρίας. Και κάτι ακόμα πολύ πιο σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, ότι τους κοιτάει με σπλαχνικότητα. Τους κοιτάει με σεβασμό. Όχι με το ύφος των δύο εκείνων κυριών της καλής κοινωνίας που είδατε στο έργο του Χόγκαρθ νωρίτερα. Η ψυχική ασθένεια αντιμετωπίζεται ως ένα κομμάτι της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης χωρίς στερεότυπα και χωρίς προκαταλήψεις. Και αυτό το κάνουν οι ίδιοι καλλιτέχνες. Στο συγκεκριμένο έργο εγώ όταν το βλέπω, όταν το είδα και αποφάσισα να σας το δείξω σήμερα εδώ, είδα αυτό το πεινασμένο βλέμμα, αυτή τη γυναίκα η οποία αναμένει το επόμενο στοίχημα, αναμένει την επόμενη αναμέτρηση με την τύχη της. Είναι η γυναίκα που δεν έχει τον τρόπο να διαχειριστεί ούτε καν περιουσία, ούτε ανθρώπους, αν θα θρέψει τα παιδιά της παραδείγματος χάρη, τίποτα. Τίποτα. Έχει παραδοθεί ουσιαστικά σε μια αέναη, ατέλευτη μάχη με την τύχη. Προκαλώντας την τύχη. Και αυτό την έχει μετακινήσει αρκετά βήματα πίσω από τη συντροφικότητα των οικείων της, οι οποίοι την κλείσανε ή μάλλον την παραδώσανε στο γιατρό, γιατί συγκεκριμένη δεν γνωρίζω να σας το πω ιστορικά και με σιγουριά, την παραδώσανε στην ιατρική περίθαλψη, διότι μαζί της δεν μπορούσαν να κάνουν, θα το πούμε λαϊκά, χωριό, αλλιώς πώς θα το πούμε, σπάσανε τα δεσμά των κοινωνικών τους συμβολέων και των διαπροσωπικών τους συμβολέων. Αυτή η γυναίκα είναι μόνη. Ποιος ουσιαστικά της ρίχνει ένα στοργικό βλέμμα? Ο καλλιτέχνης. Εδώ όμως το πράγμα, αγαπητοί μου, δυσκολεύει πάρα πολύ. Εδώ τώρα θα μπούμε στα βαθιά νερά, γιατί τώρα σας είχα λίγο στην επιφάνεια. Τώρα πλέαμε και βλέπαμε και λίγο από τον ορίζοντα και βλέπαμε και λίγο από τον κυματισμό, βλέπαμε και λίγο φως. Τώρα θα κάνουμε μία είσοδο στους καλλιτέχνες
οι οποίοι ουσιαστικά ήταν οι ίδιοι ψυχασθενείς. Και μάλιστα τολμώ να πω ότι παρατηρούσαν την ψυχική τους ασθένεια μέσα από τα ίδια τους τα έργα. Τι λέει εδώ πέρα ο Μούνχ, τον ξέρετε τον Μούνχ, ο μεγάλος νορβηγός ζωγράφος, θα δείτε τώρα το έργο του. Ο Μούνχ τι έλεγε, τι λέει εδώ, τα βάσανά μου είναι μέρος του εαυτού μου και της τέχνης μου. Ο Μούνχ είχε πάρα πολλά ψυχικά προβλήματα, αλλά θέλω να σας το πω όλο μαζί πώς το είπε και λίγο να εκπλαγούμε από αυτό. Ο φόβος, λέει ο Μούνχ, για τη ζωή μου είναι απαραίτητος για μένα. Όπως είναι και η ασθένειά μου. Χωρίς το άγχος και τις ασθένειές μου, είμαι ένα πλοίο χωρίς πιδάλιο. Τα βάσανά μου είναι μέρος του εαυτού μου και της τέχνης μου. Αυτά είναι δυσδιάκριτα από εμένα και από μόνωσή τους θα μπορούσε να ζημιώσει την τέχνη μου. Θέλω να διατηρήσω αυτά τα βάσανα. Η θεραπεία των μη ισορροπημένων μυαλών των καλλιτεχνών θα σήμαινε την εξαφάνιση της επιτυχίας τους ως καλλιτέχνες. Τι μας λέει εδώ ο Μούνχ, ο οποίος Μούνχ έχει φτιάξει το έργο το οποίο πιστεύω όλοι σας το αναγνωρίζετε, γιατί είναι αρκετά διάσημο και στους μη μοιημένους στην τέχνη. Τι μας λέει ο Μούνχ. Μας λέει ότι εγώ έχω καταλάβει ότι είμαι ψυχασθενής. Έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά δίχως αυτό το πρόβλημα δεν μπορώ να κάνω τέχνη. Δεν θέλω να το λύσω το πρόβλημα. Κι ας είναι βάσανο, κι ας είναι στεναχώρια, κι ας είναι κάτι αποτρόπαιο για μένα που το βιώνω, κι ας είναι και αβάσταχτο, κι ας μην μπορώ, κι ας έχω φτάσει στα όρια μου, κι όμως αυτό το πράγμα μέσα μου με κινητοποιεί να ζωγραφίσω, με κινητοποιεί να φτιάξω αριστουργήματα και λέω σε όλους τους καλλιτέχνες, μην πάτε, το λέω πολύ έτσι απλά, να θεραπευτείτε, όχι δεν το λέω απλά, το λέω όπως το λέει, μην πάτε να θεραπευτείτε. Αλλά κρατήστε αυτό το πρόβλημα μέσα σας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία σας ως καλλιτέχνες. Τι σημαίνει η λέξη επιτυχία? Για πάμε λίγο να δούμε δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Έχουμε δύο λέξεις που μοιάζουν. Η λέξη επιτυχία και ποια άλλη λέξη σας έρχεται στο μυαλό? Ευτυχία. Τι έχουμε στο δεύτερο συνθετικό? Τη λέξη τύχη. Στο πρώτο συνθετικό έχουμε τη λέξη, ας πούμε στην ευτυχία έχουμε το F. Τι σημαίνει F? Καλό. Δηλαδή η ευτυχία είναι η ποιότητα της τύχης. Όταν δηλαδή εγώ ευτυχώ, σημαίνει ότι βιώνω έστω και ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή μου ποιοτικά. Το βιώνω ποιοτικά, μεστά. Είμαι ευτυχισμένος. Τι λένε συνήθως πολλοί άνθρωποι? Η ευτυχία δεν έρχεται κάθε μέρα. Ελάχιστες φορές έρχεται και αυτό γράποσέτηνα, ζήστηνα. Γιατί? Γιατί το ποιοτικό είναι σπάνιο. Και πρέπει να δουλέψουμε να γίνει περισσότερο κοντινό στη ζωή μας. Η άλλη λέξη που τη χρησιμοποιεί ο Μούνχ, επιτυχία. Τι σημαίνει αυτό το πρώτο συνθετικό? Επί, έχει κάτι πολλαπλασιαστικό μέσα του. Επί, δηλαδή, ξανά και ξανά. Θέλω τύχη ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά. Θέλω, δηλαδή, σε ποσότητα την τύχη μου. Όχι σε ποιότητα. Ακούστε τώρα λίγο να δείτε τι συμβαίνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει ένα τέτοιο νόσημα, το οποίο νόσημα ουσιαστικά εδώ πέρα από ό,τι έχουν πει οι ειδικοί είναι ένα είδος σχιζοφρένειας που είχε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Προσέξτε όμως, πολλά έχουν υποθεί μετά θάνατον. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μια πολύ βαριά κατάθλιψη, τέλος πάντων πολλοί ισχυρίζονται ότι μιλάμε για μια σχιζοφρένεια. Η ανάγκη για διάρκεια και για επαναληπτικότητα είναι προφανής. Η ανάγκη για ποιότητα στην τύχη, τι είναι, δύσκολη, έως και απίθανη. Οπότε το παρακάμπτουμε αυτό και πάμε σε κάτι το οποίο θα μας επιφέρει διαρκώς και επαναλαμβανομένα, κάτι το οποίο θα μας στηρίζει.
αυτό που σας είπα περί επιτυχίας και περί ευτυχίας, αν το βγάλουμε το μούνχα από τη μέση, από τη μέση, κρατήστε το σας παρακαλώ όλοι σας, πάρτε το σήμερα το βράδυ και κοιμηθείτε μαζί του. Και σκεφτείτε πόσες φορές έχουμε ζητήσει την επιτυχία και τι σημαίνει αυτό για μας. Και πόσες φορές έχουμε ζητήσει την ευτυχία και πώς το έχουμε κάνει αυτό, με ποια βήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε το διάσημο έργο του Η Κραυγή, ίσως το πιο διάσημο, το οποίο απεικονίζει μία μορφή πάνω σε μία γέφυρα, πίσω ένας ουρανός κατακόκκινος, και τι κάνει αυτή η μορφή, ουρλιάζει, κραυγάζει. Και μάλιστα είναι τόση πολύ αυτή η κραυγή, τόσο έντονη αυτή η κραυγή, που θεωρείς ότι έχει λιώσει αυτή η μορφή. Παραμορφώθηκε. Αλλοιώθηκε. Αυτό το πράγμα, για να το καταφέρει ο Μουνχ, παρατάει όλα τα παραστατικά μέσα. Δηλαδή, δεν έχει την ανάγκη να κάνει μια τέτοια μορφή. Δηλαδή, εννοώ τόσο παραστατική, τόσο ρεαλιστική και νατουραλιστική, σαν να βλέπεις δηλαδή μια φωτογραφία. Αλλά τα παρατάει όλα αυτά και πάει στην καρδιά, στον πυρήνα του ζητήματος. Δηλαδή, κάνει κάτι αρχαϊκό, τολμώ να πω, κάτι που σε αγγίζει μονομιάς, διαμιάς στην καρδιά σου. Και σε πάει απευθείας στο ζητούμενο του συγκεκριμένου πίνακα ή αν θέλετε στο ζητούμενο της κραυγής. Γιατί κραυγάζει αυτή η μορφή. Α, έχουν υποθεί άπειρα πράγματα. Άπειρα. Μέχρι το ότι έχει κραγεί λέει κάποιο ηφαίστειο εκεί πάνω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κόκκινο σαν αίμα που κυλάει με τη μορφή ποταμιών επάνω εκεί στον ουρανό, είναι ένα είδος σαν να βαραίνει ο ουρανός και αυτή τη συντριβή του υπαρξιακού κενού, τρόμου συγγνώμη, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη βαστάξει και γι' αυτό το λόγο φτάνει σε απόγνωση. Άλλοι βλέπουν διάφορα συναισθήματα τα οποία μάστιζαν το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, το Μουνχ, το μυαλό του, όπως ας πούμε την ανεξέλεγκτη μελαγχολία, την αφόρητη κούραση και την απελπισία πολλών φόβων που βίωνε μέσα του. Ξέρετε, άλλοι λένε, όπως σας είπα, για σχιζοφρένεια στο Μουνχ, άλλοι λένε για πολύ έντονη κατάθλιψη. Πάντως, όλα αυτά τροφοδοτούσαν την εσωτερική του φύση. Είχε φτάσει στον αλκοολισμό, έτρεμε την ιδέα του θανάτου, διότι είχε βιώσει με έναν πάρα πολύ συγκλονιστικό τρόπο το θάνατο της μητέρας του, αλλά και των αδερφών του. Αγαπητοί μου, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν την ψυχασθένεια. Και έχουμε ένα ελληνικό παράδειγμα. Έχουμε τον Γιαννούλη τον Χαλεπά. Ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς θεωρείται ο σημαντικότερος Έλληνας γλύπτης του 20ου αιώνα και όχι μόνο Έλληνας. Θεωρείται ένας παγκόσμιος καλλιτέχνης. Σπάνιος. Διότι ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς, αγαπητοί μου, όλοι το ξέρετε από την Κοιμωμένη του. Πήγαμε στο πρώτο νεκροδαφείο με τη σχολή, την Άρτε, και ξενεγηθήκαμε, είδαμε εκεί, σας μίλησα για την Κοιμωμένη του Χαλεπά, την είδαμε εκεί μπροστά μας. Ας δούμε όμως λίγο την περίπτωση του Χαλεπά, γιατί μας ενδιαφέρει. Ο Χαλεπάς, ξέρετε, είχε γεννηθεί στην Τίνο, στα 1851. Και ανήκε σε μια οικογένεια από μαρμαρογλύπτες. Ο πατέρας του ήταν πολύ σημαντικός μαρμαρογλύπτης και είχε και υποκαταστήματα. Ήθελε και ο συγκεκριμένος ο Γιαννούλης να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του. Ο πατέρας του όμως τι ήτανε, δεσποτικός, σκληρός, άτεγκτος και δεν του επέτρεπε να πραγματοποιήσει το όνειρο της ζωής του. Αντιθέτως, τον έστελνε σε ένα μανάβικο για να πληρεί χρέη παραγιού εκεί μέσα. Και δεν το άντεχε το παιδί αυτό. Η μητέρα του ήταν μία άβουλη γυναίκα, σκληρή, κρατούσε πάρα πολλούς τόνους στοιχείων της καθημερινότητας που δεν μπορούσε να τα επεξεργαστεί και να πάρει μια πρωτοβουλία απέναντι στον δεσποτικό σύζυγό της, και έτσι δημιουργήθηκε μια οικογένεια ψυχασθενών.
Έχουμε αυτοκτονίες από τα αδέρφια του Γιαννούλη του Χαλεπά. Έχουμε ψυχασθενείς μέσα στο σπίτι, όπως για παράδειγμα η αδερφή του, η οποία ήταν διαρκώς σε ένα κρεβάτι, αμίλητη και κοιμόταν ή άνοιγε τα ματόφυλά της και ταξίδευε το βλέμμα της στο κενό. Όλα αυτά συντάραζαν το μικρό Γιαννούλη, ο οποίος φυσικά κατάφερε να πραγματοποιήσει με απίστευτη πίεση το όνειρό του. Σπούδασε γλυπτική στην Αθήνα, πήγε μετά στο Μόναχο και στα 1878 αρχίζει να έχει τα πρώτα σημάδια ψυχικής ασθένειας. Τα συμβαίνουν αυτά διότι αρχίζει και καταστρέφει τα έργα του. Εδώ έχει φτιάξει έναν σάτυρο. Ο σάτυρος αυτός που βλέπετε είναι χτυπημένος, όχι από το χρόνο, αλλά από τον ίδιο. Κοιτάξτε τη μύτη του, κοιτάξτε αυτό εδώ, την τρύπα και διάφορα άλλα σημάδια, τα οποία δεν φαίνονται εδώ, εδώ. Για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο χτύπαγε τα έργα του, θέλω να σας πω πρώτα το εξής. Ότι ο Γιαννούλης Χαλεπάς σμίλευε τα γάλματά του μέσα σε ένα νεοκλασικό ύφος που ήταν και η μόδα της εποχής. Αφήνει το νεοκλασικό ύφος. Τι είναι το νεοκλασικό ύφος? Είναι μια επανάληψη των αξιών της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Δηλαδή όταν δημιουργούσε ο Χαλεπάς ήτανε σαν να βλέπατε ένα γλυπτό του Φιδία, παραδείγματος χάρη. Αυτές τις αξίες ακολουθούσαν όσοι δημιουργούσαν είτε ζωγράφιζαν είτε γλυπτικά με νεοκλασικιστικό ύφος. Εδώ όμως ο Γιαννούλης Χαλεπάς φεύγει από αυτό το ύφος και πάει στον ρεαλισμό. Στον ρεαλισμό που θέλει να είναι δηλαδή η εικόνα που έχει απέναντί του αληθινή. Όχι ιδεώδης, όχι εξοραϊσμένη, όχι να βλέπουμε πως θα έπρεπε να είναι ο άνθρωπος, φτιάχνοντας ας πούμε μία Πινελόπη η οποία κάθεται και περιμένει τον Οδυσσέα της Κίνας, σαν να βλέπεις ένα πραγματικά αρχαίο ελληνικό άγαλμα βγαλμένο από το μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Αλλά θέλει να δείξει ένα ζωντανό ύφος, μια πραγματικότητα που λαμβάνει χώρα στο εδώ και τώρα. Και έτσι φτάνει στο σημείο να φτιάξει αυτόν εδώ τον σάτυρο, ο οποίος ο ίδιος τον έφτιαξε ο Χαλεπάς, και όμως στο βλέμμα του, αν παρατηρήσετε, υπάρχει ένα σαρκασμός. Το βλέπετε? Κοιτάξτε λίγο πως χαμογελάει. Είναι σαν να του είχε πει κάτι ο Χαλεπάς ή να του έχουμε πει κάτι εμείς και να κάνει αυτό το ύφος. Ο ίδιος ο Χαλεπάς, παρατηρώντας το ίδιο του το δημιούργημα, νομίζει ότι το δημιούργημά του τον σαρκάζεται και αρχίζει μέσα στο εργαστήριό του να ουρλιάζει και να το χτυπάει, να το χτυπάει, να το τρυπάει όσο μπορεί. Του έκανε μερικές φθορές. Όταν πήγε η μητέρα της Σοφίας Τσαφεντάκη για να του ζητήσει να κάνει τη γνωστή κοιμωμένη, του είπε «αυτή είναι η κόρη μου, η φωτογραφία της, φτιάξτε την». Ήταν η ωραιότερη κοπέλα της Αθήνας. Τη λέγανε «η κόρη των Αθηνών». Τόσο πολύ ωραία και σκερτσόζα ήταν, 20 χρονών πέθανε αυτή. Τόσο ωραία και σκερτσόζα ήταν που όλοι λαχταρούσαν πραγματικά να έχουν μία, όχι σχέση, παντριά μαζί της. Αυτή όμως πήγε και ερωτεύτηκε έναν Ιταλιάνο, τενόρο. Ο πατέρας της μεσολάβησε. Τελικά αυτοκτόνησε από τον έρωτά του και ο Τζιοβάνι ο Ιταλός και η ίδια. Πέθανε. Προσέξτε τώρα. Λέει η μητέρα, για το παιδί μου δεν θα ήθελα ένα γλυπτό που να της μοιάζει αποκλειστικά. Δηλαδή σας έδειξα τη φωτογραφία, αλλά μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Πάει λοιπόν, μετά από λίγο καιρό που έχει φτιάξει ένα πρόπλασμα ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς, και προβάλλει η μητέρα κάποιες αντιρρήσεις σε σχέση με το κεφάλι. Πολύ φυσικά και ευγενικά. Και τότε ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς παίρνει ένα τεράστιο σφυρί και το σπάει το κεφάλι. Έντρομη η μητέρα του λέει, κάντε ό,τι νομίζετε. Και όπιστε την έκανε από το εργαστήριο, γιατί κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το έργο, το οποίο νομίζω όλοι ξέρετε ότι είναι από τα πιο αγαπητά έργα της ελληνικής γλυπτικής, όλοι το ξέρετε. Έχει γίνει μέρος
της γλώσσας μας, των εκφράσεών μας. Αγαπήθηκε αυτό το έργο από το «Καλημέρα». Πήγε ο δάσκαλός του ο Δρόσης, ο Γλύπτης, επισκέφτηκε το άγραμμα και χιλιάδες κόσμος τον ακολούθησαν. Και πολλοί δημοσιογράφοι. Και γυρνάει και λέει, σιγά το έργο που ασχολείστε. Αυτό πλήγωσε το Χαλεπά. Τον πλήγωσε πάρα πολύ. Όπως τον πλήγωσαν και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον ερωτά του με μία κοπέλα που ήταν ερωτευμένος. Φτάνει λοιπόν σε ένα σημείο όπου στα 1888 κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας. Τον παίρνει ο αδερφός του, τον πάει στην Ιταλία να κάνει ένα ταξίδι, αλλά τίποτα δεν βελτιώθηκε. Και έτσι θα τον κλείσουν, συγγνώμη, λίγους μήνες πριν, αν θυμάμαι καλά, που κλείστηκε και ο Vincent Van Gogh στο δικό του φρενοκομείο, στο Σαν Ρέμι, στην Γαλλία. Και οι δύο μεγάλοι αυτοί καλλιτέχνες, την ίδια χρονιά, κλείστηκαν στο ψυχιατρίο. Η διάγνωση ήταν άνοια. Και κλείστηκε στο συγκεκριμένο φρενοκομείο της Κέρκυρας για περίπου 14 ολόκληρα χρόνια. Και όταν πέθανε ο πατέρας του στα 1901 και τον παρέλαβε η μητέρα για να πάνε πίσω στην Τίνο, του απαγόρεψε να ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη, είτε να σκιτσάρει είτε να σμιλεύει, γιατί θεωρούνταν, προσέξτε όμως, όχι μόνο από τη μαμά αλλά και από τους γιατρούς στο φρενοκομείο που ήτανε τότε, θεωρείται ότι ήτανε η αιτία της ψυχασθένειάς του. Η τέχνη, λέει, ήταν η αιτία που έφτασε σε αυτό το σημείο. Άρα του απαγόρευαν. Αγαπητοί μου, επί 40 ολόκληρα χρόνια ο διάσημος Γιαννούλης Χαλεπάς έφτασε στο σημείο να του απαγορεύεται να δημιουργήσει. Και τέλος, όταν πεθαίνει και η μητέρα του, φτάνει από αυτό το επίπεδο που βλέπετε εδώ πέρα να οδηγείται ξαφνικά, αφού ξέρετε έμεινε ανεξάρτητος μόνος του και είπε το γνωστό στις μυρολογίστρες, τους είπε ότι πάψτε να κλαίτε, γιατί τώρα ο Γιαννούλης ξεκινάει να δημιουργεί. Μετά από 40 χρόνια και φτιάχνει αυτά. Φτιάχνει τη μύδια, τυχαίο. Φτιάχνει τη μύδια, αλλάζει το ύφος του. Το ύφος του γίνεται πάρα πολύ αρχαϊκό. Εντελώς αρχαϊκό. Δηλαδή, επικεντρώνεται στην ουσία των συνθέσεων και δεν τον ενδιαφέρει η εκλέπτυνση ή η ωραιοποίηση, αλλά τον ενδιαφέρει ακριβώς αυτό που είδατε στο Μούνχ. Ούτε όμως το Μούνχ είχε γνωρίσει 40 χρόνια που ήταν απ' έξω, ούτε τον Πικάσο, ούτε τον Ματίς, ούτε κανένα σπουδαίο καλλιτέχνη που εντωμεταξύ είχαν δημιουργήσει τεράστια άλματα στην τέχνη στη Δύση. Και έρχεται αυτός ξαφνικά, και αυτό είναι που κάνει εντύπωση στην ιστορία της τέχνης, ότι εμφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος από το πουθενά, από εκεί που βόσκε πρόβατα στην Τίνο. Πρόβατα. Είχε 10 προβατάκια, τους είχε δώσει ένα όνομα και με αυτά παίρνωσε το χρόνο του. Και όποτε πήγαινε να βρει σε μια σπηλιά ένα λίγο πυλώνα στα κρυφά, έτσι ξέρετε, με το γρουλωμένο το βλέμμα του λίγο να σμιλέψει κάτι, πάντοτε κάποιος χωριανός που τον όλοι το θεωρήσαν τον τρελό του χωριού, στον πύργο, έτσι, της Τίνου, τον κάρφωνε και πήγαινε η μάνα του και του τα σπαγιόλα όλα και το χτυπούσε. Τώρα λοιπόν που είναι απελευθερωμένος, φτιάχνει την μάνα του ως μύδια και την εμφανίζει, για δείτε τώρα ύφος, την εμφανίζει με αυτό το απόλυτο βλέμμα, αυτό το σκληρό βλέμμα, το βλέμμα το οποίο ενώ οδηγεί τα παιδιά της να τα σκοτώσει. Κοιτάξτε τα και τα δύο πώς είναι. Κοιτάξτε δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το παιδί εδώ και το άλλο, το οποίο τι κάνει, γυρνάει την πλάτη του και θέλει να φύγει. Τα μαζεύει τα παιδιά της για να τα δολοφονήσει. Και αυτά διαισθάνονται τι ακριβώς μέλει να γίνει και προσπαθούν να ξεγραπωθούν από τα χέρια και τις απαλάμες. Αλλά η μάνα προχωράει απτόητη. Έχει ορθώσει το απανοκόρμι της
κοιτάει μπροστά και προχωράει σταθερά για το μεγάλο και φρικτό αυτό σκοπό της. Πώς η αλήθεια μας τη δίδει με το καλημέρα όταν βλέπουμε, με το πρώτο βλέμμα ο Χαλεπάς εδώ πέρα. Πόσο απλές είναι οι φόρμες και μάλιστα την ίδια μας τη δείχνει, κοιτάξτε, κατεβάζει εδώ το ρουχισμό της και μας δείχνει τα δυο της στήθη για να μας δηλώσει τι. Τι, να μας δηλώσει τη θηλυκή της, τη μητρική της ταυτότητα. Η οποία μέλει να μεταποιηθεί σε τι, να μετουσιωθεί σε τι, σε έγκλημα. Σε έγκλημα. Κι όμως, αγαπητοί μου, όλα έχουν αποδοθεί με έναν πολύ αρχαϊκό ύφος. Μάλιστα εδώ κάτω θα δείτε και μία μέδουσα. Πατάει πάνω σε μία μέδουσα. Τι ήταν οι μέδουσες? Ήταν φρικτά όντα. Φρικτά όντα, τα οποία μπορούσαν ουσιαστικά να ανήκουν στον πολύ βαθύ και ενστικτόδη μας κόσμο. Για την ιστορία να σας πω ότι ο Χαλεπάς αναγνωρίστηκε στα γεράματα του, τον ανακάλυψαν εκ νέου στην Αθήνα. Έγινε μια επανένταξή του στην αθηναϊκή σκηνή. Τα νύψια του τον κάλεσαν και έμεινε εδώ στο Λυκαβητό. Και αναγνωρίστηκε διεθνώς το έργο του. Τα τελευταία του έργα τα έφτιαξε εδώ στην Αθήνα και πέθανε στα 1938. Αγαπητοί μου, να σας πω ότι ένας άλλος ψυχασθενής καλλιτέχνης... Αντέχετε? Λίγο ακόμα, έτσι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ. Ένας ακόμα ψυχασθενής καλλιτέχνης είναι Έλληνας, που δεν τον ξέρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικός. Ο Μιχάλης ο Οικονόμου, γεννημένος στον Πειραιά, στα 1888 πήγε στο Παρίσι, έκανε σπουδές εκεί, επηρεάστηκε πολύ έντονα από τον εμπρεσιονισμό, έκανε εκθέσεις και στο Λονδίνο και έρχεται εδώ στην Ελλάδα, εκθέτει μία φορά μόνο που στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μετά τον κλείνουν στο Δρομοκαίτιο. Αυτός ο καλλιτέχνης, αν παρατηρήσετε εδώ πέρα στα έργα του, θα δείτε ότι τα τοπία που κάνει έχουν μεγάλες αντανακλάσεις. Διαρκείς αντανακλάσεις. Στα τοπία του μέσα υπάρχει μια χρωματική διάσπαση, αλλά την οποία τη βλέπετε να επαναλαμβάνεται ακριβώς και από κάτω. Όπως για παράδειγμα και εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία δουλειά έκανε. Τα τοπία του προέρχονται από την Ελλάδα και από την Νότια Ιταλία. Τι παρατηρούμε στα έργα αυτού του ψυχικά ασθενή καλλιτέχνη? Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία επανάληψη του τοπίου. Γιατί προτιμάει τοπία τα οποία να καθρεφτίζονται στα νερά. Είναι σαν να λέμε ότι εδώ είναι η πραγματικότητα που ατενίζει και κατά κάποιο τρόπο αυτή ποια είναι η άλλη πραγματικότητα που θα μπορούσε να συμβολίζει το ασυνείδητο και η οποία το ίδιο πράγμα το ερμηνεύει με έναν διαφορετικό τρόπο. Τη συγκεκριμένη κυρία, όσοι τη γνωρίζετε, Καμίλ Κλοντέλ. Η Καμίλ Κλοντέλ και με το έργο της Κλωθώ, εδώ, είναι ένα κορίτσι πανέμορφο, το οποίο γεννιέται στη Γαλλία στα 1864 και γίνεται μαθήτρια του Ροντέν, του σπουδαίου αυτού μεγάλου γλύπτη. Λατρεία της συγκεκριμένης γυναίκας ήταν ο πατέρας της, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ο οποίος θα πεθάνει και θα το μάθει πολύ καθυστερημένα από τους συγγενείς της, διότι στο μεταξύ η σχέση της με τον μεγάλο αυτό Ροντέν, η οποία δεν φτάνει σε κάποιο σημείο κοινωνικής αναγνώρισης, την οδηγεί να έχει τα πρώτα σημάδια ψυχολογικής αστάθειας τα 1905, όπου καταστρέφει πολλά της έργα και μάλιστα, από ό,τι λένε οι ειδικοί, αρχίζει και παρουσιάζει κάποια σημάδια παράνοιας. Ένα από αυτά είναι οι θεωρίες, συνωμοσίες που είχε ότι κυνηγάει να τη σκοτώσει ο Ροντέν, ο άνθρωπος με τον οποίο ήταν μόνιμα, θα έλεγε κανείς, αφοσιωμένη ερωτικά σε όλη της τη ζωή.
η οικογένειά της αμέσως ζητάει με ένα αίτημά της και την κλείνουν σε ένα φρενοκομείο. Ακόμα και όταν οι γιατροί εξηγούσαν ότι δεν έχει προβλήματα τέτοια ώστε να είναι δημόσιος κίνδυνος, η οικογένειά της αρνούνταν να την πάρει πίσω. Αρνούνταν και μάλιστα για να μην πάρει εξιτήριο την αλλάζαν από φρενοκομείο σε φρενοκομείο. Και τότε ήταν νόμος ότι αν τυχόν η οικογένεια το κρίνει, τότε ο ασθενής έπρεπε να είναι μέσα. Οι γιατροί κάνανε μια διάγνωση, αλλά εξιτήριο δεν κατάφεραν να τις δώσουν ποτέ, γιατί προσέκουραν επάνω κυρίως τη μητέρα της, η οποία θεωρούσε ότι της έφερε αρκετά προβλήματα. Ήταν δηλαδή ένα είδος φυλακής αυτό που έζησε η συγκεκριμένη γυναίκα. Ήταν κάτι σκληρό. Ήταν μια καταδίκαινη ζωή αυτό που έζησε η Εμίλ Κλοντέλ. Και πέθανε. Πέθανε εκεί μέσα. Εδώ βλέπετε την Κλωθό. Τυχαίο άραγε που έφτιαξε την Κλωθό. Ποια είναι η Κλωθό? Η Κλωθό είναι μια από τις τρεις μοίρες. Θυμάστε τι έκανε η Κλωθό? Καταρχάς αντιπροσωπεύει το παρόν στη ζωή του ανθρώπου. Και θεωρείται η μεγαλύτερη και η σπουδαιότερη από τις άλλες δύο μοίρες. Πίστευαν ότι έκλωθε με τη ρόκα της το νήμα της ζωής του ανθρώπου, το πεπρωμένο του, και τον συνόδευε μέχρι το θάνατό του. Λάμβανε πολλές σημαντικές αποφάσεις, όπως το πότε ένας άνθρωπος θα γεννηθεί, και αυτό επηρέαζε κατά πολύ τις ζωές των ανθρώπων σύμφωνα με τις μυθολογικές εκτιμήσεις των αρχαίων. Μάλιστα, η δύναμη της Κλωθούς της επέτρεπε να επιλέγει ποιος θα πεθάνει και ποιος θα σωθεί ή θα επιστρέψει στη ζωή. Για δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Κλοντέλ. Πόσο αυτό το έργο έχει να κάνει με τα βιώματα που σας περιέγραψα μόλις τώρα. Κοιτάξτε πόσο τραγική είναι αυτή η μοίρα. Δεν την έχει δημιουργήσει με έναν αρχαιοπρεπή, εξοραϊσμένο και συγκλονιστικά όμορφο τρόπο, κλασικό, αλλά την έχει δημιουργήσει με έναν σκληρό τρόπο, γιατί αυτή η μοίρα είναι η μοίρα η οποία της έχει κατασκήσει τη ζωή της. Τη θεωρεί υπαίτιο τη συγκεκριμένη μοίρα. Και έτσι ο δημιουργός αυτός, ή δημιουργός, η Κλοντέλ, δημιουργεί ένα έργο απίστευτης αλήθειας, συγκλονιστικής αλήθειας. Δηλαδή έχει καταφέρει την τέχνη της να την κάνει απόλυτη έκφραση της καρδιάς της, απόλυτη έκφραση του βασάνου και του φορτίου που έφερε μέσα της. Ίσως γι' αυτό ο Μούνχ έλεγε νωρίτερα ότι σας παρακαλώ, μη μου πάρετε εμένα το προβληματάκι μου, το θέλω το πρόβλημά μου, τη γουστάρω την ασθένειά μου, γιατί με αυτήν πονάω, όπως τα είπαμε πριν, αλλά δημιουργώ. Δημιουργώ αλήθειες που δεν ξέρω αν θα τις καταφέρω. Και ποιος νομίζετε εσείς ότι πρωτοστάτησες αυτές τις αλήθειες? Ποιος άλλος? Το γνωρίζετε τον κύριο. Ο Vincent Van Gogh. Και μάλιστα ο Vincent Van Gogh, τον οποίο το βλέπετε εδώ και με κομμένο το αυτί του, όχι το αυτί του όλο, το λοβό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ως μια βαριά περίπτωση ψυχικής ασθένειας, έτσι, μπόρεσε και μας άφησε παρακαταθήκη στον παγκόσμιο πολιτισμό μας όλες αυτές τις εκδοχές, όλη αυτή του τη μαρτυρία, η οποία τι μαρτυρία ήτανε? Ήταν μαρτυρία πόνου. Πόνου. Πονούσε. Πονούσε. Φοβούνταν. Δεν άντεχε. Και κάθε στιγμή που δεν άντεχε, τι γινότανε? Γινότανε έργο. Ξέρετε ότι ο Ολλανδός αυτός ζωγράφος είχε μία αγωνία μέσα του. Μην τυχόν και δεν προλάβει να δημιουργήσει πολλά έργα. Γιατί φοβόταν πάντα την επόμενη κρίση που έρχονταν. Και σου λέει, αυτό είναι, στην επόμενη κρίση δεν θα αντέξω. Θα πεθάνω. Θα σας πω από τι έπασχε. Θα πεθάνω. Και άμα πεθάνω δεν θα έχω καταφέρει να φτάσω εκεί που θέλω την τέχνη μου. Βέβαια, εδώ θα τεθεί ένα ερώτημα. Η θρησκευτικότητα του περιβάλλοντος του, ο πατέρας ήταν πάστορας, στο σπίτι του, αυτή η θρησκευτικότητα
επηρέασε καθόλου τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Φυσικά. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί ο πατέρας του, ένας πάστορας, ο οποίος είχε ακραίες αντιλήψεις, ο οποίος θεωρούσε το κάθε τι αμαρτωλό και περιττό, ο οποίος του δίδαξε ότι ο άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει, όπως λέγαμε στην αρχή, με την ενοχή. Ότι ο Θεός είναι τι? Ένας εισαγγελέας, ένας δικαστής. Ότι κάθε ώρα και κάθε στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο μάτι, τεράστιο μάτι, το οποίο παρακολουθεί και την πιο προσωπική του ιδιωτική στιγμή. Όλα αυτά ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ τα πήρε στο σπίτι του, αλλά τα φίλτραρε όσο μπορούσε. Γιατί είχε μια πολύ αγνή καρδούλα που κατά κύριο λόγο μετέφραζε όλη αυτή το παραλήρημα του πατέρα του και σε αγάπη για τον συνάνθρωπο. Και γι' αυτό ο Βαν Γκογκ αποφάσισε, πριν αντιληφθεί καν ότι θα είναι ζωγράφος, να γίνει ιεροκήρυκας. Δηλαδή να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Το Χριστό, ποιο Χριστό, έτσι? Υπάρχουν πολλοί Χριστοί, όπως ξέρετε, έτσι. Σ' άλλο Χριστό πιστεύουμε εμείς εδώ, σ' άλλο Χριστό πιστεύουν οι Καθολικοί, σ' άλλο οι Προτεστάντες, σ' άλλο οι Ευαγγελικοί, και να πάμε λίγο πιο σπασμένα. Σ' άλλο Χριστό πιστεύετε εσείς, σ' άλλο Χριστό πιστεύω εγώ, και πάει λέγοντας. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που ο καθένας τοποθετεί το Θεό μέσα του. Λοιπόν, αυτός ο Θεός του Βίνσεντ Βαν Γκογκ ήταν πολύ σπλαχνικός. Και μάλλον πολύ από αυτό το βάρος που ήθελε και του ρίχνε ο πατέρας του, το έπαιρνε και το πέταγε. Όσο μπορούσε το πέταγε, κρυφά. Και εδώ ενοχικά. Και εδώ ενοχικά. Και έτσι αποφασίζει να αφιερωθεί στον συνάνθρωπο. Και γίνεται, όπως σας είπα, ιεροκήρυκας και θα πάει στον Μπορινάζ, στο Βέλγιο, και θα κάτσει εκεί με τους ανθρακορίχους να τους διδάσκει και να τους βοηθάει. Πετώντας τα ρούχα του και φορώντας τα ρούχα αυτών των ανθρώπων και μπαίνοντας μέσα στα τούνελ, στα λαγούμια εκεί που ήταν οι άλλοι και σκάβανε, για να τους μιλήσει για αγάπη, για όλα αυτά. Φυσικά, η εκεί τοπική εκκλησία, όταν είδε τον δικό της τον ιεροκήρυκα να πετάει τα λαμπερά του ρούχα και να μπουκάρει μέσα στα λαγούμια, σου λέει, αυτός δεν είναι ο δικός μας ο άνθρωπος, ο ξύλινος, ο απόμακρος, ο περιττός για την κοινωνία, που εμείς θέλουμε να έχουμε περιττούς ανθρώπους στην κοινωνία. Εμείς θέλουμε έναν άνθρωπο που να φέρνει λίγο από Θεό, να τρομάζει, να φοβίζει, να ελέγχει συνειδήσεις. Αυτός τι ελέγχει συνειδήσεις? Αυτός στα τέσσερα, ένα με τους άλλους γίνεται, δεν τρώει. Όπως δεν τρώνε αυτοί, δεν τρώει και αυτός. Ασκητικός ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Όταν τον απέλυσαν, τον διώξανε η τοπική εκκλησία, τότε αγανάκτησε και κατάλαβε όλη την υποκρισία, τη θρησκευτική υποκρισία μέσα στην οποία μεγάλωσε και γεννήθηκε. Και γι' αυτό το λόγο, όλη αυτή η εμπειρία που είχε και όλη αυτή η δοκιμασία που έζησε, τον οδήγησε πρώτα απ' όλα να γίνει ένας ρεαλιστής ζωγράφος. Τι σημαίνει ρεαλιστής? Να λοιπόν το έργο μιας εποχής, όπου αποφασίζει να δει τους συνανθρώπους του όπως ήταν, οι πατατοφάγοι. Ήταν άνθρωποι αγρότες, οι οποίοι παρήγαγαν πατάτες, αλλά το εισόδημά τους ήταν τόσο ώστε να τους επιτρέπει ο εργοδότης να παίρνουν μόνο λίγες πατάτες και τίποτα άλλο να μπορούν να αγοράσουν και να τρώνε κάθε μέρα πατάτες. Αλλά πώς θα δείξεις την αλήθεια αυτών των ανθρώπων? Πώς θα μιλήσεις πραγματικά για το βίωμα της στέρησης αυτών των ψυχών? Θα τους ωρεοποιήσεις? Θα τους κάνεις ομορφούλιδες? Θα τους γυαλίσεις εδώ πέρα τα ζυγωματικά? Θα φτιάξεις πολύ ζωντανά φρύδια? Ή θα δείξεις το γυάλισμα της λάμπας επάνω στο μαλλί και να λες πω, τι ζωντανό και ρεαλιστικό που είναι αυτό το μαλλί? Δηλαδή πάλι να ξεγλιστρήσεις και να φύγεις, και από το να δεις την αλήθεια να στέκεσαι στην επιφάνεια και να βλέπεις πόσο ωραία δεξιοτεχνικά κατάφερε ο καλλιτέχνης να δημιουργήσει το έργο του? Όχι.
πετάει τα περιτά όπως είπαμε πριν και πάει στην ουσία. Αγριομούτσουνη, βρώμικη, κατά τους καλούς της καλής κοινωνίας, σιχαμένη, άπλητη, με άγρια χαρακτηριστικά, τα οποία δείχνουν όλη την πείνα της στέρηση που σας περιέγραφα. Και κοιτάξτε το τραπέζι, ένα πιάτο. Πόσοι άνθρωποι είναι, 2, 4 και το παιδάκι 5. Ένα πιάτο να φάνε, τι πατάτα πρέπει να φάνε, να είναι 2 πατάτες κομμένες σε κομματάκια. Τόσο τους αναλογούσε για να φάνε. Αγαπητοί μου, η ψυχική νόσος του Βαν Κόγκ δεν έχει διασαφινιστεί απόλυτα μέχρι σήμερα. Έχουν σχεδόν αποφασίσει ότι μιλάμε για μία επιληψία η οποία του δημιουργούσε πρόβλημα στο πάνω και κάτω. Δηλαδή δεν είχε η κρίση του ήταν όπου δεν μπορούσε να αντιληφθεί την αίσθηση του πάνω και του κάτω. Αυτό ήταν πολύ επώδυνο για τον ίδιο και αναμένοντας την επόμενη κρίση άρχιζε να αποκτάει έντονα στοιχεία βαριάς κατάθλιψης. Ο φόβος για το αναμενόμενο. Πολλοί αναφέρουν διπολική διαταραχή. Το αψέντητο είχε στην καθημερινότητά του όλες αυτές τις ουσίες. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι αυτός ο καλλιτέχνης ό,τι κατάφερε, καταρχάς όλη του δουλειά είναι συναρπαστική και άλλαξε την ιστορία της τέχνης, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια, ό,τι μας έδειξε αληθινό, μας το έδειξε την περίοδο των κρίσεών του. Και τι έκανε ο Βαν Κόγκ? Πάρα πολλές αυτοπροσωπογραφίες. Έπιανε τον εαυτό του στα πράσα και τον ανέλυε ζωγραφικά. Και κοιτάξτε λίγο, αγαπητοί μου, πόσο ο ίδιος μας δείχνει την πραγματικότητα που βίωνε ως ψυχασθενής. Ως ένας άνθρωπος ο οποίος πολεμούσε. Πολεμούσε όσο δεν φαντάζεστε. Που δεν πονούσε το σώμα του. Πονούσε η ψυχή του. Και μαζί έπαιρνε και το σώμα. Εδώ βλέπετε τον Βαν Κόγκ με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη πινελιά που δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ στην ιστορία της τέχνης μέχρι τότε. Ήταν τόσο διαφορετική του αυτή η πινελιά, ώστε να μην έχει πουλήσει τίποτα. Τίποτα. Ακόμα και άνθρωποι της τέχνης, μεγάλοι καλλιτέχνες που τον γνώρισαν, όπως για παράδειγμα ο Μονέ, όπως για παράδειγμα ο Ρενουάρ και πάρα πολλοί άλλοι, και ο Πισαρό, όλοι του δείχνανε κάποια ελαφρά έτσι κατανόηση, μόνο και μόνο γιατί ο αδερφός του, του Βαν Κόγκ, ο Τεό, ήταν έμπορος τέχνης και τον είχαν ανάγκη. Αλλά όταν σκύβαν στο αυτί του αλουνού ο καθένας, τι λέγανε, ήρθε πάλι ο τρελάρας. Και πραγματικά αυτό το βίωνε μέσα του ο Βαν Κόγκ σαν ένα παράπονο. Ναι, είχε μία παράξενη συμπεριφορά. Αλλά δεν ήταν και ο μόνος εδώ που τα λέμε, έτσι. Πού να δείτε τι παράξενη συμπεριφορά είχε ο Σεζάν, αλλά δεν τον είπανε ψυχασθενή. Ο συγκεκριμένος όμως ήταν πραγματικά, όχι ιδιότροπος ή ιδιόρυθμος, θα το πω έτσι, τόσο ξεχωριστός, που τους τρόμαζε τους άλλους. Και μάλιστα αυτό το ξεχωριστός το έκανε δείγμα της ίδιας του της ζωγραφικής. Δεν ήταν δηλαδή άλλος εγώ, άλλη τέχνη μου, ήταν ένα και το αυτό. Και το κατάφερε με αυτές τις άγριες πινελιές. Οι άγριες πινελιές που βλέπετε είναι κάτι το οποίο αν δεν υπήρχε δεν θα υπήρχε αργότερα το κίνημα των εξπρεσιονιστών. Οι εξπρεσιονιστές οφείλουν την ύπαρξή τους στον Βαν Κόγκ. Αν δεν υπήρχε ο Βαν Κόγκ, ίσως με άλλο τρόπο θα γεννιόταν αυτό το κίνημα. Τι σημαίνει εξπρεσιονισμός? Expression, δηλαδή έκφραση, δυναμική. Εδώ λοιπόν ο Βαν Κόγκ, κοιτάξτε, δημιουργεί αυτή την εικόνα. Μου κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός του φόντου. Αυτό το φόντο δεν σας φαίνεται ότι έχει έναν ρυθμό? Δεν σας φαίνεται ότι έχει μια ένταση? Ξανακινείται, δεν είναι? Μάλιστα,
Ίσως άμα σας δείξω αυτό το έργο, θα μου πείτε τι γίνεται με το φόντο. Τι γίνεται. Το φόντο έχει δίνες. Ε? Αυτό που βλέπατε πριν ξαφνικά απέκτησε, δίνει, κινείται, άγρια. Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου, ο Van Gogh μας δείχνει μία εικόνα του εαυτού του λίγο πριν την κρίση. Λίγο πρωτού πάθει κρίση. Και είναι συγκλονιστικό το πώς μας το αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Πρώτον, από το φόντο. Δηλαδή, πίσω δεν βλέπετε μια ταπετσαρία. Βλέπετε ένα στιγμιότυπο της ψυχής του. Αρχίζει ουσιαστικά και τον κυκλώνει. Δυνατά, συγκλονιστικά. Φοβάται, έρχεται. Και από πού φαίνεται το φοβάται και το έρχεται. Το έχω κάνει κι άλλη φορά αυτό. Σας παρακαλώ λίγο να σηκώσετε λίγο το χέρι σας το ένα, όσοι θέλετε, και πάμε λίγο να κρύψουμε αυτό εδώ το μάτι. Κρύψτε το αυτό και δείτε μόνο αυτό το μάτι. Τι σας φαίνεται το μάτι που βλέπετε πλέον? Ότι είναι άγριο, ότι είναι ταραγμένο, ότι αυτό το μάτι βλέπει κάτι και έχει πραγματικά ανταργιαστεί η ψυχή του. Τώρα κρύψτε το μάτι που βλέπατε και δείτε το άλλο. Σας φαίνεται τώρα ήρεμος? Αυτό το μάτι έχει μια απίστευτη ηρεμία. Δηλαδή μας δείχνει ένα ασύλληπτα μοναδικό στιγμιότυπο, το πώς περιμένει την κρίση του να έρχεται με στοικότητα. Απ' τη μία, ξέρω τι θα μου συμβεί, με τρόμο όμως από την άλλη. Δεν μπορώ να το συλλάβω αυτό που θα μου συμβεί. Δεν θέλω να μου συμβεί. Και για να το καταφέρει μάλιστα αυτό, ό,τι κάνει στο φόντο, αυτή την άγρια πινελιά που βλέπετε, την κάνει και μέσα στο πρόσωπο, την κάνει και στα ρούχα. Στην εικόνα που θα δείτε τώρα είναι μετά από την κρίση. Μάλιστα είναι μέσα στο ψυχιατρίο που τον έχουν κλείσει, στο Σαν Ρεμί, όπου τον έχουν ξυρίσει, είναι κουρεμένος. Τι γίνεται με το φόντο? Τίποτα. Ηρεμία. Ηρεμία. Πού πήγαν όλες αυτές οι εντάσεις, οι άγριες πινελιές? Τίποτα. Ε? Για νιώστε το λίγο. Ένταση. Περνάει η ένταση και μετά μια απίστευτη ησυχία. Βέβαια αυτή η ησυχία είναι λίγο επίφοβη. Το ξέρει ο καλλιτέχνης και βυθίζεται μέσα σε αυτή την ησυχία όσο μπορεί. Γι' αυτό όλοι σας λίγο, αν μπορείτε, δείτε, σας παρακαλώ, αυτό το μάτι. Δείτε το χρώμα στο ασπράδι. Τι γίνεται με αυτό το χρώμα στο ασπράδι? Είναι το ίδιο χρώμα που έχει στο φόντο. Είναι ουσιαστικά σαν να βλέπετε αυτό εδώ το μέρος του προσώπου να είναι μια μάσκα. Και εδώ πέρα πίσω να είναι κενό. Δηλαδή τα μάτια του καθρεφτίζουν κυριολεκτικά την ψυχή του. Και την καθρεφτίζουν με τρόπο τέτοιο ώστε να δείχνουν την ανάγκη που έχει και που βιώνει ο ίδιος για προσωπική ηρεμία μετά από αυτό το σκληρό γεγονός που έχει βιώσει. Εξάλλου, δεν θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει τον Van Gogh αν δεν δει και τα έργα του, τα τοπία του. Δηλαδή ο έναστρος ουρανός που βλέπετε εδώ, θα έλεγε κάποιος ότι είναι ένα πειραγμένο έργο. Τι σημαίνει πειραγμένο? Ότι το είδε και το πείραξε τις γραμμές του. Δείτε όμως τι συμβαίνει στον ουρανό. Αυτά τα αστέρια στροβιλίζονται. Δεν σας θυμίζουν κάτι από το έργο που είδατε νωρίτερα, από το πορτρέτο του? Τις δίνες που σας έλεγα λίγο πριν την κρίση. Μήπως τυχόν, αγαπητοί μου, όλος ο κόσμος καθρέπτιζε και αναπαριστούσε στοιχεία της ψυχής του? Μήπως όλη η θέα, η κοσμοθέαση ήτανε απεικόνιση, στοιχεία και κομμάτια των δικών του προβλημάτων, των αγωνιών του? Πραγματικά η ζωγραφική του έγινε μέρος της ψυχής του. Και θα τελειώσω δείχνοντάς σας μια καλλιτέχνηδα η οποία ζει. Και είναι η κυρία που βλέπετε εδώ, η οποία λέγεται Yayoi Kusama. Η Yayoi Kusama είναι μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε στο Matsumoto της Ιαπωνίας στα 1929. Και μεγάλωσε μέσα σε μια πάρα πολύ σκληρά συντηρητική οικογένεια. Η μητέρα της τη χτύπαγε, βιοπραγούσε πάνω της,
και της απαγόρευε οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη. Επειδή το κορίτσι είχε εκδηλώσει αμέσως την προτίμησή της στην τέχνη, η μητέρα της έκοβε διαρκώς τα φτερά. Η μία της η αδερφή δεν ήθελε καν να ξέρει ότι υπάρχει η γιαγιόη, και ο αδερφός της, ο ένας, ήταν αντίθετος με την κλίση της αδερφής του. Ξαφνικά το κορίτσι αυτό, μέσα από όλον αυτό το σκληρό κόσμο, αρχίζει και βλέπει παρεστήσεις. Οι παρεστήσεις την επισκέφτηκαν όταν ήταν νωρίς θαρρώ στην εφηβεία της. Ήταν συνέπεια μιας ψύχωσης που δεν άρχισαν να φέρουν και τάσεις αυτοκτονίας. Τι έβλεπε? Έβλεπε, λέει, στα καλά καθούμενα, έξω από το σπίτι της να περνάει ένα ποτάμι φωτεινό και τα λουλούδια γύρω-γύρω από το ποτάμι που τις μιλούσαν. Και άκουγε τις φωνές τους. Κανονικά συνομιλούσε μαζί τους, γιατί τα ρωτούσε και αυτά τις απαντούσανε. Η εικόνα της πραγματικότητας που βίωνε ήταν αυτή που βλέπετε εδώ. Έβλεπε διαρκώς στις παρεστήσεις της δούλες και ιστούς, πλοκάμια, τα οποία, επειδή της προκαλούσαν φόβο όταν ήταν μικρό κορίτσι, άρχιζε να τα ζωγραφίζει με απίστευτη μανία, μπας και σωθεί, μπας και μπορέσει αυτό το πράγμα να το αποβάλει από μέσα της. Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της σαν ένα ψυχαναγκαστικό καλλιτέχνη, αφού οι βούλες και οι ιστοί έγιναν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να το υπηρετεί με απίστευτη συνέπεια και πειθαρχία. Σπούδασε για λίγο στο Τόκιο, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Τόκιο, και το 57 πήγε στην Αμερική. Εκεί, τα 1965, δημιουργεί απίστευτα happenings μέσα στο Central Park. Γίνεται καταπληκτική, όσο και ο Άντι Βόρχολ. Δηλώνει ασεξουαλική και θεωρεί ότι είμαι σε θέση να κάνω, να πάω στο κρεβάτι με τον Νίξον, αρκεί να μην γίνει ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Στις εκθέσεις της χρησιμοποιούσε, κοιτάξτε κάτι έργα, γυάλινους λαμπτήρες, ηλεκτρικούς λαμπτήρες, γλυπτά και διάφορα άλλα πράγματα, ούτως ώστε να μας δείξει, να μας βάλει στον κόσμο της και να περάσουμε μέσα στον κόσμο αυτό και εμείς, να κινηθούμε μέσα στον κόσμο αυτό και να μας δηλώσει πώς είναι να ζεις αυτό που ζω εγώ η ίδια. Γιατί αυτό που ζούσε η ίδια δεν ήταν τίποτα άλλο παρά παρεστήσεις από ένα σύμπαν το οποίο διαρκώς την κατέτρωγε, την κατέπινε. Και στα 1977, αν θυμάμαι καλά, 78, γύρισε πίσω στο Τόκιο και αποφάσισε να εγκλειστεί μόνη της, και ζει μέχρι σήμερα, σε μια ψυχιατρική κλινική. Κανόνισε και το ατελιέ της ήταν απέναντι, οπότε βγαίνει με συνοδεία από την ψυχιατρική κλινική, πάει μέσα στο ατελιέ της, δημιουργεί, και όταν λέμε δημιουργεί, η γυναίκα έχει πάρα πολλά λεφτά, γιατί είναι μια παγκόσμια καλλιτέχνης. Και μπείτε στο YouTube όσοι θέλετε και δείτε τις συνεντεύξεις της. Δείτε πώς μιλάει, πώς αντιδράει και πώς απευθύνεται στους δημοσιογράφους. Έχει μια διαρκή αγωνία. Έχει μια διαρκή αγωνία. Και ξέρετε τι είδους αγωνία είναι αυτή? Είναι η αγωνία να επιστρέψει γρήγορα στο ατελιέ της και να επιχειρήσει την επανάληψη των μοτίβων της. Γιατί δίχως αυτό ένιωθε πραγματικά συντετριμένη. Έβγαινε έξω από έναν δρόμο έκφρασης που θα την έφερνε σε ισορροπία με τις παρεστήσεις της. Αγαπητοί μου, όπως καταλάβατε, εγώ ό,τι είχα να σας πω σε σχέση με το θέμα που με κάλεσε ο Κώστας να πω, το είπα. Για να ολοκληρώσω, στο χρόνο που σας ταλαιπώρησα, θέλω να σας πω ότι βρίσκεστε μέσα σε μια γκαλερί όπου τα έργα που εκτίθενται είναι ένας δρόμος για έναν καλλιτέχνη και συνάμα ένας δρόμος για τον πρωταγωνιστή.
Διότι ό,τι παρατηρείτε στα έργα αυτά του Κώστα του Μαρκεσίνη είναι η περίπτωση του κάθενός από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Το βίωμά του είναι ο κόσμος τους που κουβαλούν μέσα τους και προσπαθούν να διαχειριστούν. Κατάφερε με ένα συγκλονιστικό τρόπο ο Κώστας ο Μαρκεσίνης να μας μεταφέρει την αλήθεια ανθρώπων οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του και μπόρεσε αυτό το στοιχείο, αυτές οι δύο κατευθύνσεις και συναντήθηκαν πάνω στις επιφάνειες αυτές και έμεινε εκεί αποτυπωμένη για πάντα. Γνώμη μου είναι, εγώ βέβαια τον ξέρω, είναι φίλος μου, αλλά θα μιλήσω όσο μπορώ πιο αντικειμενικά, γνώμη μου είναι ότι είναι μια αξιοζήλευτη δουλειά. Και το αξίζουν πολλά, πάρα πολλά συγχαρητήρια για το έργο του, το οποίο μάλιστα τολμώ να πω ότι είναι ειλικρινές, σαφές και σπάνιο στην εποχή μας. Γιατί ενώ βλέπεις την εικόνα, στην πραγματικότητα το βάθος είναι αποκαλυπτικό. Τι θέλω να πω με αυτό. Πολλά έργα τα βλέπετε και τι παρατηρείτε, ότι σε πάει σε δεύτερη, σε τρίτη, σε τέταρτη ανάγνωση, σε ένα σημείο να λέτε και μόνοι σας και στο κάτω-κάτω τι θέλει να πει ο ποιητής. Και όλοι λέτε, δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Είναι το βάθος του βάθους. Τα συζητούσα και με μια μαθήτριά μου, σπουδάστριά μου, καλλιτεχνάρα, τις προάλλες αυτά, στη σχολή. Η ελληνική μας τέχνη είναι η τέχνη εκείνη που καταφέρνει να απεικονίσει το βάθος δίχως να βουλιάξετε και να χαθείτε μέσα στον πυθμένα. Το καταλάβατε. Αυτό σημαίνει ελληνική τέχνη. Και το κατάφερε ο Κώστας ο Μαρκεσίνης. Το κατάφερε γιατί αυτό που βλέπετε αυτό είναι. Γιατί το βάθος έχει έρθει μπροστά. Είναι αποκαλυπτικό και προφανές. Πιστέψτε με, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Είναι σπάνια. Γι' αυτό λοιπόν αξίζουν συγχαρητήρια. Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ότι είμαι πολύ χαρούμενος για την υπομονή σας και για το χρόνο που διαθέσατε να με παρακολουθήσατε και να δείτε τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.